Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στην απόφαση να μην καταθέσει ένσταση στο εκλογοδικείο κατά του αποτελέσματος των δημοτικών εκλογών κατέληξε ο Κώστας Γκιουλέκας παρά το ότι είχε ζητήσει την ανακαταμέτρηση των ψήφων λόγω της οριακής διαφοράς. Η Πέμπτη ήταν η τελευταία ημέρα της σχετικής προθεσμίας μετά την επικύρωση τη Δευτέρα 29 Νοεμβρίου από το Πολυμελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης του τελικού αποτελέσματος που διαμόρφωσε το προβάδισμα του Γιάννη Μπουτάρη έναντι του κυρίου Γκιουλέκα σε 369 ψήφους, δηλαδή κατά 40 περισσότερες από το αποτέλεσμα που είχε ανακοινώσει το Υπουργείο Εσωτερικών. Πληροφορίες από την ομάδα δημιουργίας λένε πως η απόφαση έχει να κάνει με την επιλογή του κυρίου Γκιουλέκα να μην δημιουργηθούν πολιτικές εντάσεις και διχασμό στην πόλη μας για τη μεγάλη χρονική περίοδο που διαρκούν οι σχετικές δικαστικές διαδικασίες. Και αυτό παρά τις επισημάνσεις συνεργατών του πως η ανακαταμέτρηση οδήγησε σε σημαντικά στοιχεία που δικαιολογούν την προσφυγή στο εκλογοδικείο, όπως αναφορικά και με τα άκυρα ψηφοδέλτια. Ο κύριος Γκιουλέκας θα παραχωρήσει τις επόμενες ημέρες συνέντευξη τύπου, στην οποία θα εξηγήσει τους λόγους της απόφασής του. Επίσης, για πρώτη φορά μετά τις δημοτικές εκλογές, θα αναφερθεί και στα αίτια του αποτελέσματος, ενώ θα ανακοινώσει πως θα παραμείνει ενεργός στο Δημοτικό Συμβούλιο ως επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης. Πριν το τέλος του έτους, θα προχωρήσει στην αντιπολιτευτική οργάνωση της ομάδας δημιουργίας. Σε αυτό το σημείο να μεταφερθούμε στο πλατή και τον δήμαρχό του, τον κύριο Δημητριάδη Φώτη. Δήμαρχε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Δήμαρχε, οι αρχαίοι μόν πρόγονοι έλεγαν φοβού τους Δαναούς και δώρα φέροντας. Εμείς τι έχουμε να πούμε για τον Δαναό Καλλικράτη που μας πλησιάζει απειλητικά? Ακόμα δεν είδαμε το περιεχόμενο των δώρων και του δωρίου υπού, αλλά τα πράγματα από ό,τι ενδιαφέρονται είναι πολύ δύσκολα. Και κανείς δεν γνωρίζει τι μέλη γενέστε, αφού δεν γνωρίζουν οι ίδιοι κρατούντες, πολύ περισσότερο εμείς. Μένουμε σε αυτό το οποίο είπε πρόσφατα Σαββατοκύριακο ο κύριος Ντόλιος, που είχε μια ημερίδα για τους νεοεκλεγέντες δημάρχους, περιφερειάρχες, αντιπεριφερειάρχες κλπ. Και είπε ότι πολύ σύντομα θα βγουν υπουργικές αποφάσεις, νομοθετικές ρυθμίσεις θα γίνουν, αλλά ακόμα είμαστε στην αναμονή, που σημαίνει ότι από πρώτης πρώτου δεν γνωρίζει κανείς τι μέλη γενέστε και βρισκόμαστε όλοι σε μια κατάσταση η οποία δεν είναι και καλύτερη. Mm-hmm. Γιατί από πρώτης πρώτου ο Δημότης δεν μπορεί να του εξηγήσει εσύ ότι ευθύνεται το Υπουργείο ή οποιοδήποτε άλλος. Έχουμε την ευθύνη εμείς απέναντι τους. Άρα τα πράγματα εγώ τα βλέπω ότι είναι δυσίωνα, εκτός δηλαδή και της οικονομικής κρίσης. Εδώ είναι και διαδικαστικής ίσως θέματα, τα οποία ουσιαστικά είναι και, εγώ τα θεωρώ ότι στη φάση αυτή είναι και τα πλέον βασικά. Μάλιστα. Για να διαχειριστούμε τουλάχιστον σε πρώτη φάση την καθημερινότητα. Mm-hmm. Έχουμε να μιλήσουμε αρκετό καιρό. Ναι, μα εγώ είμαι δήμαρχος σε ένα δήμο των 11.000 και τώρα θα είμαι δήμαρχος από πρώτης πρώτης σε ένα δήμο των 1.000 με 40 χωριά. Μάλιστα. Καταλάβετε, και με μια έκταση ενός εκατομμυρίου στρεμμάτων. Δήμαρχε, λόγω της προεκλογικής περίοδου του Νοέμβρη, έχουμε να μιλήσουμε αρκετό καιρό. Και θα θέλαμε να μας υπενθυμίσετε αν ήσασταν σε αυτή τη μερίδα των τοπικών αρχόντων που στην αρχή έβλεπαν με θετικό μάτι τον Καλλικράτη και αργότερα άλλαξαν την άποψή τους, γιατί σας βλέπω αρκετά στενοχωρημένο και προβληματισμένο για την έλευση αυτού του νέου μέτρου. Όλοι βέβαια είχαμε διακατεχόμαστε από μια αισιοδοξία, ήμασταν υπέρ του εγχειρήματος αυτού, διαβάζοντας, βλέποντας εκεί, αλλά δυστυχώς όμως διαψευστήκαμε από την ολιγορία που επέδειξαν το Υπουργείο Εσωτερικών βασικά όσον αφορά για την επόμενη μέρα. Αυτό έπρεπε ήδη να έχουν μια ετοιμότητα για να έχουμε κι εμείς την αντίστοιχη ετοιμότητα. Και αυτή τη στιγμή δεν ξέρουμε από πρώτης πρώτου πώς θα διαχειριστούμε, από πού θα εξυπηρετεί ο Δημότης, ακόμα δεν γνωρίζουμε τίποτα. Πείτε μας λίγο, Δήμαρχε, με ποιους Δήμους συνενώνεται ο Δήμος Πλατέως? Ο Δήμος Πλατέως συνενώνεται με τον Δήμο Αλεξάνδρειας και όπου θα μείνει η επωνυμία αυτή, ο Δήμος Μελίκης και ο Δήμος Γονιδών. Τέσσερις Δήμοι λοιπόν αρχίζουν έναν Δήμο, είναι ο δεύτερος σε πληθυσμό στον νομό Ιμαθίας. Ο νομός Ιμαθίας πλέον έχει μόνο τρεις Δήμους, τη Βέρεια, την Αλεξάνδρεια και την Άωσα. Μάλιστα. Έχετε ενημερωθεί έχετε πάρει τα στοιχεία των υπόλοιπων Δήμων, έχετε ενημερωθεί για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν, για τα οικονομικά τους θέματα, για τα έργα τα οποία έχουν ξεκινήσει, βρίσκονται σε εξέλιξη? Κοιτάξτε, δεν μπορώ να πω ότι είμαι πολλά, αλλά είμαστε στη φάση της ενημέρωσης. Αλλά έχουμε πρόβλημα, κυρίως διαχείριση καθημερινότητας, δεδομένου ότι ο Δήμος Αλεξάνδρειας
δεν έχει ούτε ένα άτομο τακτικό προσωπικό ως όφιλε για τη διαχείριση καθημερινών. Δηλαδή από κομμωδία απορριμμάτων και καθαρισμός κοινοβουλίων χώρων. Και από πρώτης πάντων δεν μας δίνεται και δυνατότητα να προσλάβουμε κάποια άτομα. Δεν έχει γίνει και ο προγραμματισμός και να δούμε πώς θα λειτουργήσουμε. Βέβαια εγώ στο Δήμο Πλατέως έχω κάποια άτομα τα οποία ουσιαστικά θα μεταφερθούν εδώ προκειμένου να όσο μπορέσουμε τουλάχιστον να διαχειριστούμε το κυρίαρχο πρόβλημα το οποίο θα απασχολεί σε πρώτη φάση όλο τον κόσμο είναι αυτό το πράγμα. Δηλαδή αποκομμένη απορριμμάτων για καθαρισμός κοινοβουλίων στον χώρο. Ευελπιστούμε ότι ως τότε θα ληφθεί κάποια μέρημνα από πλευράς Υπουργείου προκειμένου να προβούμε έστω με διαδικασίες σύνομες σε προσλήψεις κάποιου εποχιακού προσωπικού ώσπου να οριστικοποιηθεί για να κυρίσουμε διαδικασίες μέσω ΑΣΕΠ. Μάλιστα. Να βάλουμε λίγο, να γυρίσουμε πίσω στον δικό σας Δήμο, τον προ-Καλλικράτη, τον Δήμο Πλατέως. Και θα ήθελα να μου πείτε, Δήμαρχε, σε ποια κατάσταση βρίσκεται από οικονομικής άποψης ο Δήμος σας και αν νομίζετε ότι θα τα καταφέρει οικονομικά. Ο Δήμος Πλατέως δεν έχει κανένα πρόβλημα. Δεν έχει πρόβλημα και δεν έχει και πρόβλημα. Και αν παρέμεινε σαν Δήμος Πλατέως δεν θα είχε και πρόβλημα. Απλά το πρόβλημα εντοπίζεται στο Δήμο Αλεξάνδρειας Πρωτίστως και λόγω μεγέθους και λόγω οικονομικών ανοιγμάτων. Αλλά ευελπιστούμε ότι τώρα είναι και, και η δημοσιονομική αυτή κατάσταση της χώρας δεν σου δίνει και περιθώρια αισιοδοξίας, αλλά είμαστε υποχρεωμένοι να διαχειριστούμε και να μην, γιατί εδώ δεν σου παρέχει το δικαίωμα της αποποίησης κληρονομιάς όπως ισχύει στο κληρονομικό δίκαιο. Είμαστε υποχρεωμένοι πλέον να διαχειριστούμε την κατάσταση όπως είναι και όχι όπως θα θέλαμε να είναι. Προφανώς. Η κατάσταση δεν είναι όπως θα θέλαμε να είναι, δυστυχώς. Σε όλους τους Δήμους επικρατεί ένα χάος με την έλευση του Καλλικράτη. Δήμαρχε, παρακαλώ. Ναι, δεν σας άκουσα γιατί δεν έχω αναφέρω ότι τα πράγματα δεν είναι όπως τα περιμέναμε σε όλους τους Δήμους, όχι μόνο στον δικό σας. Δυστυχώς η κατάσταση... Δεν ισχύει μόνο για μένα ή για τον Δήμο τον καινούργιο που προέκυψε. Ισχύει για όλη τη χώρα. Τώρα βέβαια, ενδεχομένως κάποιοι μεγάλοι Δήμοι οι οποίοι απορροφήσαν κάποιους μικρότερους να μην αντιμετωπίζουν το πρόβλημα. Αλλά εμείς απορροφηθήκαμε από μεγάλο Δήμο. Μάλιστα. Και αυτή είναι η σημαντική διαφορά. Ποια είναι τα έργα τα οποία στον Δήμο Πλατέως είχατε ξεκινήσει και δεν καταφέρατε να υλοποιήσετε και ποια είναι από την άλλη πλευρά τα έργα που ευτυχώς έφτασαν στο τέλος τους και έχουν βοηθήσει την περιοχή να πάρει μια ανάσα σε σχέση με το παρελθόν της, Δήμαρχε. Κάτσε, όσον αφορά κάποια βασικά έργα υποδομών που είχαν σχέση με αναπλάσεις πλατιών, δυσκολική στέγη, ίδρευση. Τα έχω στο Δήμο Πλατέως τουλάχιστον είναι λυμμένα οι αθλητικές εγκαταστάσεις κλπ. Απλά θα θέλουν σε ένα συντήρηση, αυτή είναι η συντήρηση που κάνει ο καθένας και στο σπίτι του ακόμα. Νομίζω ότι από την πλευρά της υποδομών ο Δήμος Πλατέως δεν στέλνεται τίποτα. Ήδη είμαστε στην διαδικασία, έχει ενταχθεί και το έργο της αποχέτευσης με χρηματοδότηση από το Ταμείο Συνεχής. Είναι ενταγμένο λόγω του ότι ο οικισμός του Πλατέως είναι άνω των 2.000 κατοίκων και με βάση την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι υποχρεωτικό να ενταχθεί και να χρηματοδοτηθεί το έργο. Από εκεί και πέρα αυτό το έργο είναι το βασικότερο απ' όλα. Οι εργατικές κατοικίες έχουν τελειώσει. Ήδη είναι θέμα μικρού διαστήματος να παραδοθούν στους δικαιούχους που έχουν επιλεγεί από τον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας. Το μάλιστα. Πρόβλημα το μεγάλο είναι, σας είπα ποιο είναι, δηλαδή η επόμενη μέρα, το προσωπικό, η οικονομική κρίση η οποία μοιραία θα έχει επιπτώσεις και στους Δήμους, με αποτέλεσμα όλα αυτά τα προβλήματα να μετακινούνται στην παρεχόμενη την ποιοτική και ποσοτική των υπηρεσιών προς το Δημότη. Μάλιστα. Αλλά τουλάχιστον εμείς είμαστε διατεθειμένοι και ορεξάτοι να εργαστούμε παρόλο τις αντικσότητες. Τουλάχιστον, Δήμαρχε, υπάρχει θέληση για βελτίωση της κατάστασης από τους τοπικούς άρχοντες, από συζητήσεις που έχουμε κάνει κατά καιρούς. Όλοι έχουν ένα όραμα για τον τόπο στον οποίο είναι για τον οποίο είναι υπεύθυνοι και όλοι θέλουν να προσπαθήσουν για το καλύτερο. Τουλάχιστον αυτό, κάτι είναι και αυτό. Τουλάχιστον να μην μας λείψει και η αισιοδοξία. Γιατί αν χάσουμε και αυτήν, πλέον είμαστε τελειωμένοι από παντού. Μάλιστα.
Δήμαρχε, σε αυτό το σημείο θα πρέπει να κλείσουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας σήμερα. Να είστε καλά. Όπως λέω κάθε μέρα με όποιον τοπικό άρχοντα μιλάω, ελπίζω τα προβλήματα να λυθούν αντί να δημιουργηθούν περισσότερα μετά την έλευση του Καλλικράτη. Μακάρι. Μήπως και καταφέρουμε να κάνουμε την Ελλάδα που όλοι ονειρευόμαστε. Μακάρι, γιατί το βλέπω λίγο δύσκολο, χωρίς να σημαίνει αυτό. Ελπίζουμε. Αλλά τα πράγματα δεν οδηγούν εκεί. Ας ελπίσουμε ότι θα διαψευτούμε εμείς οι ίδιοι. Ας το ελπίσουμε, Δήμαρχε. Και θα δούμε καλύτερες μέρες. Καλό σας μεσημέρι. Έγινε, ευχαριστώ. Να είστε καλά. Γεια σας. Έκκληση προς την ηγεσία της Δημοτικής Παράταξης Πρωτοβουλία για τη Θεσσαλονίκη για υπέρβαση των διαφορών που έχουν προκύψει εντός της παράταξης και μάλιστα λίγο πριν από την αλλαγή στη διοίκηση του Δήμου Θεσσαλονίκης απευθύνει ο αρχιτέκτονας και νεοεκλεγής Δημοτικός Σύμβουλος Θανάσης Παπάς. Στην ανοιχτή επιστολή του με τίτλο «Μαζί για νέα πρωτοβουλία» ουσιαστικά προτείνει την επανίδρυση της Δημοτικής Παράταξης, η οποία οφείλει πλέον να αξιοποιήσει όλο της το δυναμικό, να προχωρήσει σε εξειδίκευση του προγραμματικού σχεδίου της και να ξεπεράσει στο εσωτερικό της τη μάχη χαρακομμάτων και τη σημειολογία κομματικής καμαρίλας. Αφορμή αυτής της παρέμβασης του Δημοτικού Συμβουλίου αποτέλεσε προφανώς η έντονη κινητικότητα που παρατηρείται το τελευταίο διάστημα στις διαβουλεύσεις της πρωτοβουλίας με τα δύο κόμματα που την υποστήριξαν στις εκλογές, ΠΑΣΟΚ και Δημοκρατική Αριστερά, αλλά και οι επιλεκτικές συναντήσεις κομματικών παραγόντων με στελέχη της πρωτοβουλίας, οι οποίες έχουν προκαλέσει πολλές αντιδράσεις. Αποφασισμένοι να πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους είναι οι φορείς της Πιερίας που συμμετέχουν στην Επιτροπή Αγώνα κατά των Διοδίων, φτάνοντας στα άκρα την αντιπαράθεσή τους με την παραχωρησιούχο εταιρεία Αιγαίο ΑΕ, αλλά και με το ελληνικό δημόσιο για το ακριβό αντίτιμο, ειδικά μετά την αύξηση 40% που έγινε στα διόδια των Μαλγάρων. Έτοιμα όλων είναι να επανέλθει το κόστος των Διοδίων στον δημόσιο σταθμό των Μαλγάρων στα 2 ευρώ, να αποσυρθεί δηλαδή η αύξηση των 80 λεπτών που επιβλήθηκε πρόσφατα, η οποία κατά την άποψή τους αποδίδεται στην αυτοκινητόδρομος Αιγαίου ως αντιστάθμισμα των απολειών της από τον ανενεργό σταθμό του Αιγινίου. Σε ευρεία σύσκεψη όλων των φορέων που συμμετέχουν στην Επιτροπή Αγώνα, η οποία έγινε με πρωτοβουλία του Επιμελητηρίου του Νομού, κατέληξαν να διοργανωθούν άμεσα δύο κινητοποιήσεις την προσεχή Κυριακή από τις 11 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι και το Σάββατο 18 Δεκεμβρίου τις ίδιες ώρες, όπου μέλη της Επιτροπής θα ανοίξουν τις μπάρες στους σταθμούς Διοδίων Μαλγάρων και Λεπτοκαρδιών, ώστε τα αυτοκίνητα να διέρχονται χωρίς να πληρώνουν. Σε περίπτωση που οι κινητοποιήσεις δεν αποδώσουν, θα προχωρήσουν σε επαόριστον κατάληψη των σταθμών μετά τις γιορτές. Στην ίδια σύσκεψη τέθηκε και το ενδεχόμενο διενέργειας τοπικού δημοψηφίσματος, χωρίς ωστόσο να προσδιοριστεί το ερώτημα. Η διενέργεια του δημοψηφίσματος είναι μια σοβαρή υπόθεση και πρέπει να γίνει με τους ανάλογους κανόνες που προβλέπονται για να είναι έγκυρο το αποτέλεσμά της, διευκρίνησε ο επικεφαλής της Επιτροπής Αγώνα Παναγιώτης Αγγελίδης, και την ευθύνη πρέπει να αναλάβουν οι Δήμοι όπως προβλέπεται από τον Καλλικράτη. Σε πρώτη φάση προχωρούμε τις δύο κινητοποιήσεις και αν δεν έχουμε αποτέλεσμα θα κλιμακώσουμε τον αγώνα με τη μόνιμη παρουσία μας στους δύο σταθμούς της Πιερίας. Λοιμώξεις του αναπνευστικού όπως πνευμονίες και οτίτιδες έχουν γίνει βραχνάς για τα παιδιά κάθε ηλικίας και τους γονείς τους τις τελευταίες ημέρες. Εκείνο που προβληματίζει τους ειδικούς είναι ότι τα αυξημένα κρούσματα σχετίζονται με την παραμέληση των εμβολιασμών και την άσκοπη χρήση αντιβιωτικών. Νοσηλεύουμε 35 παιδιά κυρίως με πνευμονίες, οτίτιδες, εμπύρετα και μερικές γαστρεντερίτιδες. Στην πνευμονία βασικό σύμπτωμα είναι ο υψηλός πυρετός διάρκειας πολλών ημερών και το πρόβλημα είναι ότι τα αντιβιωτικά δεν πιάνουν. Έτσι, συχνά χρειάζεται αλλαγή της αντιβίωσης με αποτέλεσμα να ανεβαίνει το κόστος θεραπείας, να αυξάνονται οι ημέρες νοσηλείας και να εμφανίζονται επιπλοκές, αναφέρει στην εφημερίδα Αγγελιοφόρος ο παιδίατρος λοιμοξιολόγος διευθυντής της Παιδιατρικής Κλινικής του Νοσοκομείου Ειδικών Παθήσεων της πόλης μας Γιάννης Καβαλιά.